στα νησιά πάντα, λένε τώρα και όλες οι κοινότητες, αλλά είχαν μια εγρήγορση να δουν τι γίνεται στα κεντρικά πράγματα, γιατί εντάξει, η ζωή είναι ρευστή, δεν χαλαρώνει. Και πολλά νησιά είχαν δεκίνηδες στην Κωνσταντινούπολη, όπως σας είπα, δηλαδή έστελναν αντιπροσώπους. Και έχουμε αυτοί οι αντιπρόσωποι, όπως σας είπα, τι αποκτούσανε μέσω δώρων και δωροδοκιών στην ουσία. Αποκτούσαν την προστασία κάποιου ισχυρού Τούρκου διοικητή εκεί, ο οποίος και γινόταν ο προστάτης εντός εισαγωγικών του τόπου και μετέφερε γεγονότα. Αυτό που θα σας διαβάσω τώρα είναι το γράμμα ενός βεκίλη από την Σύρο του 18ου αιώνα, βρίσκεται στην Κωνσταντινούπολη και μαθαίνει ότι πρόκειται να αλλάξει η νομοθεσία για τα κρασιά. Η Σύρος παρήγαγε κρασιά και πλήρωνε για αυτά ένα ποσό μακτού, όπως είπαμε, δηλαδή κατά αποκοπή. Και όσοι έρχονταν στο νησί να φορτώσουν κρασιά, επίσης είχαν κάποιο συγκεκριμένο τέλος που πλήρωναν. Και φαίνεται εκείνη την εποχή η αυτοκρατορία άλλαξε κάποια θέματα ως προς το κρασί και ο Βεκίλης το έμαθε, διότι αυτός ο αφέντης, έτσι τον λέει μέσα, γιατί δεν λέει το όνομά του και την ιδιότητά του, μην τύχει και πέσει το χαρτί σε τουρκικά χέρια και μαθευτεί ότι ο τάδε Οθωμανός διοικητής προστατεύει ένα νησί στην ουσία παραβαίνοντας Οθωμανικούς, δηλαδή, δεν είναι, αυτός θα βρισκόταν εκτεθειμένος, έτσι δεν είναι. Αυτό το έγγραφο που θα σας διαβάσω, το πρωτογνωρίσαμε όταν ήμασταν φοιτητές από τον υπέροχο καθηγητή μας, τον κύριο Βασίλειο Σφυρόερα, και μας... Τώρα το έκανα, γιατί κύριε Κοτσόπουλε. Συγγνώμη. Πρέπει να έφερνα τη ζώνη, όταν μπορούσα ζώνη για να σας κάνω εντύπωση. Δεν έφερνα. Εγώ παίζω με αυτό. Δεν φταίει αυτό. Το χέρι μου φταίει. Λοιπόν, εδώ αυτός ο Βεκίλης έχει μάθει από τον αφέντη, ποιος ξέρει ποιον, ότι πρόκειται να γίνουν κάποιες και το μεταφέρει στη Σύρο και αφού λέει ότι λέει, στο τέλος τελειώνει με μια θρυλική φράση που εκφράζει τον ελληνισμό στη διαχρονικότητά του. Και όταν το ακούσαμε αυτό το έγγραφο από τον κύριο Σφυρόερα, αυτή η τελευταία φράση έγινε το σύνθημα μεταξύ των φοιτητών και των συμφοιτητών σε σημείο που σου τώρα άμα τηλεφωνιόμαστε μετά απεντήκοντα έτσι. Είναι το σύνθημά μας, η τελευταία φράση, καταλαβαίνουμε ότι είμαστε... Λοιπόν, τιμιότατη επίτροπη, Γιώργη Βαμπακάρη, είμαστε στη Σύρο, ο Βαμπακάρης ήταν Συριανός, όπως ξέρετε. Η Σύρος είναι καθολικό νησί. Αυτή την εποχή ζήτημα να υπάρχουν 5 Ορθόδοξοι πάνω στο νησί, είναι καθολικοί. Μετά ήρθαν οι Ορθόδοξοι και εγκαταστάθηκαν στο 19ο αιώνα, το 1823, και δημιουργήθηκε η Ερμούπολη, που είναι εδώ. Και Γιώργη Πρεβελέζιο, χέρις διαπάντα. Το αίτιο του παρόντος μου είναι να σας φανερώσω ότι εδώ, στην Κωνσταντινούπολη, δια τα τάσια του κρασιού, βάνει το εμί ζαμί. Θα τα αυξένει όλη την επικράτεια του βασιλείου. Ο εφέντης έστειλε και εγύρεψε την σύραν από τον Κουμερκιάρη, από τον Κομέρτσιο. Κουμερκιάρης είναι ο τελωνιακός, ο υπεύθυνος για τα τελωνιακά. Πήγε να μάθει αμέσως τι προβλέπετε για τη Σύρο. Για την σύρα μονάχα εγύρεψε 3 πουνιά ο Κουμερκιάρης. Λοιπόν, ο αφέντης θύμισε και τα άφησε όλα ο πίσω και με είπε να σας γράψω εσάς μυστικά και να το υπείτε και του αγά, δηλαδή του προεστού, να έχει την είδηση ότι
Ακούστε τώρα τι λέει ο αφέντης, ο οποίος είναι ανώτατος Τούρκος διοικητής κάτι, ε. Να πείτε λοιπόν στο ότι αν έρχει κανένας Τούρκος αυτού και γυρέψει να μετρήσει τα κρασιά, να μην τον αφήσετε να μετρήσει. Μόνο να του δείξετε δόντια, λέγοντας του πως εμείς το έχουμε κομμένο μακτού απάνω μας. Δηλαδή πληρώνουμε φόρο κατά αποκοπή. Δεν μπορείς εσύ να μετράς. Δια 350 γρόσια. Εάν τα ορίζεις και έχεις προσταγή, σου τα δίδομεν. Μα παραπάνω ένα άσπρο δεν έχουμε να σου δώχομεν. Και αν τα δεχτεί, δώστε τούτα και πάρτε τα χβιλία από τα χέρια του, δηλαδή απόδειξη. Πάρτε μια απόδειξη από τα χέρια του. Να διαλαμβάνει ότι επλερώθη το κουμέρκι του κρασιού της σύρας γρόσια 350 και όχι παραπάνω. Αυτή είναι η προσταγή του αφέντη. Όποιος κι αν έρθει και γυρέψει να μετρήσει κρασιά, να τον διώξετε. Με δίχως να φανερώσετε πως ο αφέντης σας μηνά. Και σαν έρχει εδώ να κάνει σκιαέτη, αν δηλαδή γυρίσει αυτός ο υπάλληλος και πάει στην Κωνσταντινούπολη και δημιουργήσει θέμα και πει Σιριανή κάναν αυτό και δημιουργηθεί κίνηση από πλευράς της κεντρικής διοίκησης, ο αφέντης τα διορθώνει. Μη φοβάστε, δηλαδή κρατήστε την πορεία. Η τελευταία όμως φράση είναι «Πάντα όμως να κλιέγεστε πως η σύρα κάνει ολίγον κρασί». Δηλαδή, κάντε τους μάγκες, αλλά με κλάψα. Μη φανεί ότι έχουμε πολύ κρασί. Πάντα να κλιέγεστε. Αυτό είναι το εθνικό μας ύμνος, δεν είναι κάτι. Μάλιστα, εδώ το βλέπουμε μια διαδικασία με τους βεκίλιδες και με όλα αυτά. Βέβαια οι σχέσεις είναι λεπτές με την τουρκική ηγεσία, γιατί είναι η κεντρική αρχή, έχει το πεπόνι και το μαχαίρι και δεν μπορείς να κουνιέσαι όσο θέλεις και επαόριστον. Θέλει μια ευελιξία το πράγμα. Παραδείγματος χάρη, τώρα θέλω να σας διαβάσω ένα άλλο έγγραφο που σχετίζεται με την τοπική αυτοδιοίκηση. Η Ύδρα ήταν το αγαπημένο νησί των Οθωμανών, δηλαδή επρόκειτο για μία σχέση ειδική μεταξύ της κεντρικής διοίκησης και των Ιδραίων. Στο δεύτερο μισό του 18ου αιώνα, διότι θεωρούνταν η καλύτερη ναυτική της αυτοκρατορίας οι Ιδραίοι. Αποτέλεσμα είναι οι Ιδραίοι ναύτες να είναι οι πιο περιζήτητοι στο Οθωμανικό ναυτικό. Δεν ξέρω αν σας είπα πριν, δεν το θυμάμαι, μέσα στις υποχρεώσεις των νησιωτών, οι οποίοι πλήρωναν λίγους φόρους και τα λοιπά αναλογικά, ήταν, και εδώ το πράγμα έχει τη βαρύτητά του, να στέλνουν κάθε χρόνο είτε υλικά είτε ανθρώπους προκειμένου για την κίνηση του ναυτικού, του Οθωμανικού ναυτικού. Οι Οθωμανοί είχαν μεγάλο πολεμικό ναυτικό, το οποίο η κίνηση γίνονταν με ναύτες που προέρχονταν από τα παράλια και τα νησιά, δηλαδή κατά κανόνα Έλληνες ή Αρβανίτες Έλληνες. Προσέξτε πώς γινόταν αυτό. Έρχονταν από την κεντρικό ναύσταθμο της Κωνσταντινούπολης σε όλα τα νησιά, μέσα στον χρόνο ένα έγγραφο που έλεγε «Από το νησί σας φέτος περιμένουμε στον ναύσταθμο να φτάσουν 3 κατάρτια», ας πούμε. Τι σημαίνει αυτό, το νησί αυτό ή το παραλιακή πόλη είναι κοντά σε δάση που μπορούσε να κοπούν μεγάλα δέντρα, να πελεκηθούν και να είναι έτοιμα για και τα φόρτωνα και να πήγαινε στην Κωνσταντινούπολη. Ή Σχοινιά, ή Πανιά, ή Ρητίνη, γιατί καλαφατίζονταν, ξέρετε, καλύπτονταν τα, για να μην σαπίζουν τα ξύλα κλπ. Κάθε νησί κάτι έστελνε οι παράλληλες πόλεις. Αλλά σε μερικά νησιά ζητούνταν άνθρωποι, ναύτες. Αλλά παλού ζητούνταν μαραγκοί.
από αλλού, ξέρω εγώ, στις Βεράδες. Κάτι ζητούνταν. Που πήγαιναν για 6 μήνες από τα Γιοριού στα Ιδημητρίου, όπως είπαμε. Το είπαμε αυτό, έτσι ήταν ο χρόνος τεμαχισμένος, οι καλοί μήνες. Πήγαιναν στην Κωνσταντινούπολη, στέλνονταν από την κοινότητά τους μερικά της έξοδα, δηλαδή πήγαιναν στην Κωνσταντινούπολη, εκεί διέμεναν σε κάποιους χώρους, μπαίναν στα πλοία και συμμετείχαν στην εκστρατεία, όχι ως πολεμιστές. Οι πολεμιστές στα πλοία ήταν Τούρκοι, αλλά ως δύναμη κίνησης, ναυτική. Φυσικά, κάποιοι από αυτούς θα σκοτώνονταν, γιατί εντάξει μπορεί να πολεμούν οι πολεμιστές, αλλά στα πλοία είσαι περιορισμένο σε ένα μικρό χώρο και οι μπάλες έρχονται παντού. Κάποιοι δεν θα γύριζαν άμα ήταν χρονιά ναυμαχιών. Το νησί από το οποίο ζητούσαν τους περισσότερους ναύτες ήταν η Ήδρα, διότι οι Ιδραίοι, όπως σας είπα, οι Οθωμανοί τους θεωρούσαν τους κορυφαίους τους ναυτικούς. Ο Καπουδάν Πασάς, δηλαδή ο Υπουργός των Ναυτικών, δεν έμπαινε σε πλοίο εάν δεν ήταν οι ναύτες ναυτικοί. Οι Ιδραίοι ναυτικοί. Αν δεν ήταν οι ναυτικοί, οι Ιδραίοι, τελείο, δεν έμπαινε. Τόσο θαυμασμό είχαν οι Οθωμανοί και τους Ιδραίους. Και οι Ιδραίοι βέβαια με τη σειρά τους, επειδή είχαν πολύ μεγάλη εμπορική δράση και τα πλοία τους βρίσκονταν παντού και σε όλη την αυτοκρατορία, ήθελαν να τα έχουν καλά με τους Οθωμανούς, διότι έτσι είχαν πιο ασφαλή μεταχείριση. Ο ένας δηλαδή έβλεπε τις αντοχές του άλλου και γινόταν ένα λυσβερίσι σε αυτά τα πράγματα. Το έγγραφο που θα σας διαβάσω είναι του 1810, το έχω αντιγράψει από τα αρχεία της κοινότητας Ήδρας, δηλαδή 11 χρόνια αργότερα θα γίνει η Επανάσταση και οι Ιδραίοι θα είναι στυλοβάτες της Επανάστασης κυριολεκτικά. Εάν η Ήδρα δεν είχε πολεμήσει όπως πολέμησε στην Επανάσταση, δεν ξέρω πού θα είχε πάει το πράγμα, πιθανό να είχε λήξει σε λίγο διάστημα. Αυτό όμως θα το ξεχάσετε όταν ακούσετε, θα ξεχάσετε από την πλευρά, διότι θα εντυπωσιαστείτε από το κλίμα του εγγράφου, που δεν είναι μοναδικό, υπάρχουν ένα σωρό τέτοια. Τι έγινε το 10 Σεπτεμβρίου του 1810, η Ήδρα πληροφορήθηκε ότι άλλαξε ο Καπουδάν Πασάς και έστειλε μια επιστολή στο νέο Καπουδάν Πασά, που την ενδιαφέρει πάρα πολύ ο Καπουδάν Πασάς, γιατί τα νησιά εξαρτώνται από τον Καπουδάν Πασά και όλες τους οι ανάγκες στο ναυτικό εξαρτώνται από τον Καπουδάν Πασά. Και στέλνουν το εξής γράμμα. Υψηλότατε, δικαιότατε, εσπλαχνικότατε και πολυχρόνιε ημών αφέντη Χαβής Αλή Πασά, εφέντη μας, Βεζίρ και Καπουδάν Πασά, εφέντη μας, την ημετέραν Θεοφρούρη των υψηλότητα δουλοφρετός προσκυνούντες, τα ίχνη των ποδών σου καταφυλούμε. Αυτή είναι η εισαγωγή. Συνεχίζω τώρα. Ευχαριστούμε μυριάκις των μεγαλοδύναμων θεών δια την διαδοχήν σας εις το υπέρτατον της ναυαρχίας αξίωμα της ημετέρας Θεοφρουρή του υψηλότητος, επειδή είναι εις όλους γνωρισμένη η φρόνησης και η ευσπλαχνία σας και η σοφή διοίκησης εις πάντα και ο παραπάντων έπαινος και η δόξα όπου ηξιώθημεν διού του αυθέντου, επειδή ελπίζομεν, δεν έχει τελεία, ως και εκ των προκατόχων σας να ευρισκόμεθα υπό την σκέπη των πτερήγων σας και να έχουμε την αυθεντική ευνοιά σας. Όπως βλέπετε εδώ, η γλώσσα έφυγε από την Ήδρα, έφτασε στην Κωνσταντινούπολη. Πάση περιπτώσει, ισορροπίες ήταν λεπτές και πότε έβγαζες γλώσσα, πότε έβγαζες δόντια, ξέρετε, έτσι ήταν το πράγμα. Ήταν ένα θέμα. Τώρα, στις κοινότητες της περίοδου της τουρκοκρατίας, τις πιο σημαντικές, τις πιο ζωντανές, μπορούμε να παρακολουθήσουμε μέσα στην εξέλιξη των πραγμάτων, όπως σας είπα,
αλλαγές στη διοίκηση. Δηλαδή αρχικά ήταν ο ιερέας, ήταν οι αυτονόητοι άνθρωποι, οι έντιμοι, απλοί και καθημερινοί, αλλά σταδιακά, καθώς από το 17ο αιώνα αυξάνονται κατά πολύ τα στρώματα των ναυτικών, των επιτυχημένων εμπόρων, δηλαδή όταν λέμε ναυτικός είναι έμπορος στην πραγματικότητα, στα νησιά ή των εμπόρων στη στεριά. Θα γνωρίζετε ίσως ότι ο 18ος αιώνας ονομάζεται ο χρυσός αιώνας των Ελλήνων εμπορευομένων και ναυτικών. Είναι ο αιώνας στον οποίο πραγματικά έγιναν απίθανες κλίματας, αλλαγές και σε κοινωνικά στρώματα του ελληνικού χώρου και δημιουργήθηκαν πάμπλουτοι έμποροι και ναυτικοί. Δεν ξέρω αν έχετε πάει ποτέ στην Ήδρα. Αν δεν έχετε πάει, αύριο. Όχι, αύριο έχουμε μάθημα, την άλλη Κυριακή. Αν πάτε στην Ήδρα ή έχετε πάει στις Πέτσες, θα έχετε δει τα σπίτια των καραβοκυραίων. Το καθένα είναι 30 δωματίων με οροφές σκαλισμένες, επίχρυσες διακοσμήσεις. Ήταν ο χρυσός αιώνας των Ελλήνων ναυτικών, ο 18ος αιώνας. Έσπασαν τα κοντέρ στο 18ο αιώνα. Καθώς λοιπόν πλησιάζουμε προς το 18ο αιώνα και βελτιώνεται η οικονομική θέση κάποιων στρωμάτων, στις περιοχές τους αυτά τα στρώματα, καθώς είναι επιτυχημένοι και έχουν πια αυτοπεποίθηση και άλλη κοινωνική θέση, επιδιώκουν να είναι αυτοί οι οποίοι θα διοικήσουν ή θα συμμετάσχουν στην αυτοδιοίκηση. Αυτό σήμαινε ότι κάποια παλαιότερα στρώματα θα δυσαρεστηθούν, θα υπάρξουν συγκρούσεις. Σε αρκετές περιοχές υπήρξαν συγκρούσεις. Μέχρι και αίματος, στην Ήδρα ας πούμε το 1802, έγιναν συγκρούσεις μέχρι αίματος, δηλαδή με δολοφονίες. Στη Λάρισα, στην Κοζάνη, στα Τρίκαλα, στη Μοσχόπολη. Η Μοσχόπολη είναι μια πόλη που σήμερα δεν υπάρχει. Είναι στην Αλβανία. Κάπου εδώ είναι η Μοσχόπολη, βρίσκεται στην Αλβανία σήμερα. Ήταν βλάχοι οι κάτοικοι της Μοσχόπολης, σας τους ανέφερα όταν μιλάγαμε για τους βλάχους, αλλά εκεί υπήρχαν καταπληκτικά ελληνικά σχολεία στη Μοσχόπολη, ελληνικά τυπογραφία. Σε όλη τη Βαλκανική ελληνικά βιβλία τυπώνονταν στη Μοσχόπολη, που ήταν βλάχοι οι κάτοικοι, αλλά ελληνικής παιδείας βλάχοι. Και ήταν και πολύ δυναμικοί έμποροι. Και η πόλη χωρίστηκε σε δύο ταράφια, λεγόταν ταράφ, όχι τα ράφια, μαζί, ταράφ. Ταράφ τα τουρκικά θα πει τμήμα. Και επομένως θα πει φατρία, κόμμα. Σε δύο κόμματα χωρίστηκαν, σε δύο τμήματα χωρίστηκε η Μοσχόπολη και έφτασαν σε τέτοιες συγκρούσεις μεταξύ τους που η μία φατρία κάλεσε ένοπλους Τουρκ-Αλβανούς να έρθουν στην Μοσχόπολη να λύσει το ζήτημα και αυτοί αφού διέλυσαν τη μία πατρία κάψαν όλη τη Μοσχόπολη. Πάει η Μοσχόπολη, χάθη. Από το χάθη. Τόσο καλά. Θέλω να σας πω συγκρούσεις που μπορούσαν να φτάσουν σε τέτοια επίπεδα. Στη Λάρισα, στην Κοζάνη με νεκρούς. Στην Ήδρα με νεκρούς. Είχε δηλαδή κοινωνικές αλλαγές, ταξικές συγκρούσεις θα έλεγε σήμερα κανείς. Και από αυτές πολλά πράγματα άλλαζαν και κινούνταν, υπήρχε μια δυναμική στην κοινωνία. Άλλες περιοχές δεν άλλαξαν καθόλου. Έμειναν απλές, έμειναν εκεί στον τόπο τους, εκεί δεν έγιναν τέτοια πράγματα. Αλλά περιοχές που ήταν στην καρδιά των ζητημάτων, στη Σάμο, να σας πω κάτι. Από αυτή την παράξενη χώρα, το πιο παράξενο σημείο είναι η Σάμος. Δεν υπάρχει πιο παράξενο σημείο από τη Σάμο και τους Σαμιώτες. Η ιστορία της Σάμο είναι μια τρέλα, σουρεάλ. Αν έχετε διαβάσει την Γκαρσία Μαρκές, στην δηλαδή λατινοαμερικάνικη λογοτεχνία, ταιριάζει στη Σάμο. Η Σάμος είναι ειδική περίπτωση, εθισμένη στον φίλιο πόλεμο. Είναι ένα νησί εμφυσμένο στον Εμφύλιο πόλεμο. Η Σάμος, δεν ξέρω αν ξέρετε, είναι 4 τμήματα, τα 2 δεν είναι... Σήμερα έκανα μάθημα, είχα πάει στη Σάμο,
έκανα μάθημα. Είναι χωρισμένη σε δύο, το βαθύ και το καρότας. Δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι δύο ήπειροι. Δεν είναι ένα νησί, είναι η περιοχή της Άμμου και του Καρλοβασίου. Δεν ξέρω αν ξέρετε, τέτοια είναι το Κάπρι, το νησί Κάπρι στην Ιταλία, που είναι χωρισμένο στα δύο, το Άννα Κάπρι και το Κάπρι. Τώρα το Κάπρι είναι όσο το Άργος. Και είναι χωρισμένοι στα δύο. Και όταν πας στο Κάπρι, έχει δύο χάρτες. Το Κάπρι και το Άννα Κάπρι. Δηλαδή, να τρελαίνεις, δηλαδή να παίρνεις το χάρτη του Άργους και να είναι χωρισμένο, ξέρω εγώ, δύο-τρεις πάνω γειτονιές και άλλες γειτονιές. Τέτοιο πράγμα. Είναι της Άμμος αυτή. Που στην πραγματικότητα είναι τέσσερις. Να σκεφτείτε, οι τελευταίες μάχες του εμφυλίου πολέμου το 49 στη Σάμμο έγιναν. Τόσο καλά. Γιατί οι Σαμιώτες φυσικά στον εμφύλιο τα δώσαν όλα, ξέραν από εμφύλιο. Είναι εθισμένοι εδώ και 200 χρόνια. Αλλά είναι πολύ ενδιαφέροντος. Πολύ ενδιαφέροντος. Δεν λέω ότι το έχουν αυτό. Εν πάση περιπτώσει. Αυτές οι συγκρούσεις παίξανε ρόλο τα πράγματα, εντάσεις, μίση. Και εκτός των άλλων, καθώς οι προϊστώτες και οι δημογέροντες παίρνουν τους φόρους και τους δίνουν και κάποιοι από αυτούς σε περιοχές με ισχυρή οικονομία που είναι και οι ίδιοι υψηλού εισοδήματος άνθρωποι είναι σε θέση να αγοράζουν, προαγοράζουν τους φόρους και εδώ μπορεί να γίνουν πράγματα και ο μέσος τέλος πάντων χωρικός, ο μέσος κάτοικος της πόλεως ή του νησιού να υποπτεύεται ότι ο προϊστός του τον αδικεί και παίρνει περισσότερο και ότι είναι λαϊλατικός και τα λοιπά. Δημιουργείται ένα κλίμα με τους προϊστώτες και αν θυμάστε χθες που διαβάζαμε δημοτικά ποιήματα για τους αρματολούς και σας διάβασα ποιήματα των κλεφτών, κλέφτηκα ποιήματα, λέει εγώ δεν γίνομαι δούλος των κλεφτών, των Τουρκών και των Κοτζαμπασίδων ή και αναφέρει τους προϊστώτες. Εγώ με τους προϊστώτες δεν έχω καμία σχέση. Υπήρχε ένα κλίμα για αυτούς. Να σας διαβάσω ένα δημοτικό τραγούδι που προέρχεται από την κεντρική Στερεά και την Ήπειρο. «Άσπρος αητός καθόντανε στους μόλικα τυράχη». Το Σμόλικας είναι το δεύτερο ψηλότερο βουνό της Ελλάδος, μετά τον Όλυμπο. Βαστούσε και στα νύχια του ανθρώπινο κεφάλι. Σκηνικό. Είναι ο Αετός σε ένα βράχο στο Σμόλικα και στα νύχια του υπάρχει ένα κομμένο κεφάλι. Βολές, βολές το τσίμπαγε. Βολές, βολές του λέει στο κεφάλι. Και τώρα μιλάει ο Αετός. Κεφάλι κακοκέφαλο, μωρέ κακό κεφάλι. Σαν την κακόν επόκαμε σκέπεσε στα φτερά μου και έπεσε στα νυχάκια μου, στα νυχοποδαρά μου. Φιλομαθής ο Αητός. Και τώρα απαντάει το κομμένο κεφάλι. Σύνταση ήμουν κουτζάμπεσης και προεστός της χώρας. Άρα είναι κομμένο κεφάλι προεστού. Στους πλούσιους έβαζα 100 και στους φτωχούς 200. Και μια χείρα κακόχειρα την είχα 500. Πόχε τα μπέλη το καλό και το πλατή χωράφι. Βλέπετε αισθήματα που αναδίδονται από εδώ. Έχουμε μία σύγκρουση σε διάφορους τόπους. Μη φανταστείτε τώρα τα μικροχώρια, εντάξει μπορεί να ζούσαν μια όμοια ζωή επί 500 χρόνια, αλλά σε πιο δραστήριες περιοχές τα πράγματα είχαν εξελίξεις κοινωνικές, πολιτικές, γιατί και αυτό πολιτική είναι. Θέλω να πω, αυτό είναι πολιτική. Το λέω γιατί ο Έλληνας θεωρεί πολιτική τα κομματικά. Δεν είναι αυτό η πολιτική, είναι η αίσθηση του πόσο πολίτης είσαι σε αυτό που συμμετέχεις. Τώρα, ένα πολύ ενδιαφέρον κομμάτι όμως που το άφησα για τελευταίο είναι η διοίκηση της Πελοποννήσου, όπως σας είπα. Η Πελοπόννησος είναι ένας ειδικός τόπος. Πρώτα-πρώτα η θέση της.
είναι πολύτιμη για την αυσιπλοεία. Είναι γιατί είναι στη μύτη που ελέγχει κατά κάποιο τρόπο την Ανατολική Μεσόγειο, γι' αυτό και την ήθελαν πολλοί όσοι είχαν γερό ναυτικό. Γι' αυτό και οι Βενετοί εδώ πέρα είμαστε στη μέση κάστρων που έκτισαν, γιατί για αυτούς η Πελοπόννησος ήταν πολύτιμη. Καθώς αυτοί ήθελαν να ελέγχουν την Ανατολική Μεσόγειο. Πελοπόννησος, Κρήτη και Κύπρος είναι τα τρία σημεία με τα οποία ελέγχει στην Ανατολική Μεσόγειο. Γι' αυτό και την Πελοπόννησο, όπως γνωρίζετε, την είχαν για μακρό διάστημα οι Βενετοί. Μετά οι Τούρκοι την κατέλαβαν, το 15ο αιώνα, μετά την πτώση της Κωνσταντινούπολης. Κατέλαβε ο Μωάμεθ, ο Πορτιτής, δηλαδή το μεγαλύτερο τμήμα της Πελοποννήσου. Κάποια μικρά σημεία κράτησαν οι Βενετοί, μετά τα χάσανε και αυτά. Και οι Βενετοί πάντα ετοίμαζαν εκστρατείες για να ξαναπάρουν την Πελοπόννησο, διότι δεν το χωρούσε ο νους τους ότι δεν έχουν την Πελοπόννησο. Έτσι το 1685 ο Μοροζίνη, που λέει εδώ ο φίλος μας, θα τον θυμάστε, έγινε η μεγάλη εκστρατεία των Βενετών. Τότε οι Βενετοί κατέκτησαν την Πελοπόννησο, δηλαδή εξεδίωξαν τους Οθωμανούς το 1685 και εκστράτευσαν και στην Αθήνα. Πολιόρκησαν την Αθήνα και τότε είναι που ανατινάχθηκε το Παρθενώνα, διότι από το του Φιλοπάπου ο Μοροζίνη έβαλε με το κανόνι του. Οι Οθωμανοί ήταν μέσα στο κάστρο, η Ακρόπολη ήταν πάντα το κάστρο των Αθηνών. Μέσα στον Παρθενώνα οι Οθωμανοί είχαν βάλει τα πυρομαχικά. Μία οβίδα έπεσε και ανατινάστηκε ο Παρθενώνας κτλ. Θέλω να πω, είναι μαζί αυτά στην ίδια περίοδο. Ανακαταλαμβάνεται λοιπόν η Πελοπόννησος από τους Βενετούς και στα 1715, δηλαδή 30 χρόνια μετά, οι Οθωμανοί ξαναεπιτίθενται στην Πελοπόννησο και την ανακαταλαμβάνουν. Γι' αυτό όταν μιλούμε για την ιστορία της Πελοποννήσου λέμε η Πελοπόννησος στην πρώτη Βενετοκρατία, η Πελοπόννησος στη δεύτερη Βενετοκρατία, η πρώτη Τουρκοκρατία, η δεύτερη Τουρκοκρατία. Η δεύτερη Τουρκοκρατία διήρκησε από το 1715 έως το 1821 βεβαίως. Δηλαδή τα τελευταία 110 πόσα χρόνια. Τώρα, άλλο θέμα με την Πελοπόννησο. Η Πελοπόννησος είναι μεγάλη. Είναι μια μεγάλη περιοχή. Είναι σχεδόν μια Ολλανδία. Η Ολλανδία είναι όσο η Πελοπόννησος και η Αττική περίπου. Εδώ μιλάμε δηλαδή, έχει ένα μέγεθος χώρας, παιδί μου, η Πελοπόννησος. Τρίτον είναι νησί. Η Πελοπόννησος είναι νήσος. Εκτός από μια μικρή ζώνη που την ένωνε με την Ξηρά, όλο το άλλο ήταν εκτεθειμένο στη θάλασσα και αυτό έκανε τα πράγματα δύσκολα. Γιατί τα παράλια της είναι κεντυμένα και εκτεταμένα. Και μια δύναμη σαν τους Οθωμανούς αισθανόταν ανασφαλής σε μια τέτοια περιοχή, ενώ οι Βενετοί που είχαν καταπληκτικό ναυτικό αισθάνονταν πιο άνετα. Βέβαια οι Οθωμανοί απέκτησαν και εκείνοι καλό ναυτικό στο 16ο αιώνα με τον Χαϊρεντίν Μπαρμπαρόσα. Αν τον θυμάστε, τον περίφημο πειρατή, Αλγερίνο πειρατή, ο οποίος θα γνωρίζετε ίσως ότι είχε μητέρα Εβραία και πατέρα Έλληνα, από τη Μυτιλήνη κατάγονταν και άλλαξε θρήσκευμα, έγινε μουσουλμάνος και έγινε ο φοβερότερος πειρατής της Μεσογείου και κατέλαβε τα νησιά του Αιγαίου για τους Οθωμανούς στο 16ο αιώνα. Έτσι, χάρη σε αυτόν τον μεγάλο ναυτικό, έγινε καπουδάν πασάσματα και η Οθωμανική Αυτοκρατορία παίξε πολύ σπουδαίο ναυτικό για μια περίοδο όμως. Είναι αυτό που λένε, δεν το είχανε οι Τούρκοι το ναυτικό. Γελάω γιατί καμιά φορά άμα πέσω σε τουρκικό σύριαλ είναι προφανώς από πίσω καθοδηγημένα, διότι στους πρωταγωνιστές υπάρχουν εφοπλιστές. Δηλαδή κάτι σπίτια εκεί πέρα, κυτσαριά, με όλα φορτωμένα κτλ. Πλουσίων αυτό που δείχνει και ο ιδιοκτήτης είναι εφοπλιστής, ας πούμε.
Βέβαια οι Τούρκοι είναι σε πολύ μεγάλη οικονομική άνοδο και μπαίνουν προφανώς και σε αυτό, αλλά θέλουν να τους ενθυσίσουν. Ως φαίνεται έτσι επιχειρηματικότητα και στη θάλασσα. Εν πάση περιπτώσει, γιατί σας το λέω αυτό, η Πελοπόννησος είναι νησί. Και κοιτάξτε να δείτε τώρα, τι συνέβη στην Πελοπόννησο. Η Πελοπόννησος, επειδή ήταν και για τους Βενετούς πολύ σημαντική, οι Βενετοί στην αρχή είχαν τέλος πάντων μια απόλυτη σχέση με την Πελοπόννησο, μετά όμως, για να κερδίσουν τους Πελοποννήσιους, είχαν επιτρέψει σε οικογένειες να έχουν γέες δικές τους. Τις καλύτερες γέες τις είχαν οι Βενετοί, αλλά είχαν επιτρέψει σε Έλληνες να έχουν γέες δικές τους και σε κάποιες περιοχές μεγάλες οικογένειες είχαν μεγάλες γέες. Τις καλύτερες τις είχαν οι Βενετοί, αλλά και οι Έλληνες είχαν γέες. Υπήρχαν δηλαδή ισχυρές οικογένειες στην Πελοπόννησο. Στην Πελοπόννησο υπάρχει και μία περιοχή που δεν ανήκει στην Πελοπόννησο, είναι η Μάνη. Το εννοώ αυτό που σας λέω, η Μάνη από τους Οθωμανούς δεν θεωρούνταν Πελοπόννησος, ανήκε στον Καπουδάνπασα. Δηλαδή ανήκε σε άλλη δικαιοδοσία. Η Πελοπόννησος ήταν υπό τον Πασά της Πελοποννήσου, το μπράτσο της Μάνης, ο Βραχίων, ξέρετε η λέξη μπράτσο είναι ελληνική. Είναι η λέξη Βραχίων, μπράκιο, μπράτσο. Ο Βραχίωνας λοιπόν της Μάνης ήταν ανήκε στον Καπουδάνπασα. Έχει σημασία αυτό. Για τώρα, τι συμβαίνει. Το 1715, έχει τελειώνει η δεύτερη Βενετοκρατία, τώρα το ξέρουμε εμείς, τότε δεν το ήξερες, και οι Οθωμανοί έχουν αποφασίσει ότι θα ανακαταλάβουν την Πελοπόννησο. Φεύγει λοιπόν από την Λάρισα, και συνήθως από τη Λάρισα φεύγαν οι μεγάλοι στρατοί και από τη Θεσσαλονίκη, και κινείται προς τον Νότο για να χτυπήσει την Πελοπόννησο, μια μεγάλη στρατιά. Στρατοπεδεύει στη Θήβα, αυτή η μεγάλη στρατιά, πριν για να ανασυνταχθεί να χτυπήσει την Πελοπόννησο. Οι μεγάλες οικογένειες της Πελοποννήσου, μαζί με επισκόπους και μητροπολίτες, δημιουργούν, συναντιόνται μυστικά και αποφασίζουν να στείλουν αντιπροσωπεία στο στρατόπεδο του Πασά στη Θήβα. Φεύγει αυτή η αντιπροσωπεία, πηγαίνει στο στρατόπεδο, συναντάει τον επικεφαλής της εκστρατείας, τον αρχιστράτηγο, και του λέει ότι εμείς, οι χριστιανοί, οι άπιστοι της Πελοποννήσου, σας υποδεχόμαστε. Άρα, παραδόθηκαν. Έτσι δεν είναι? Φεύγουν από το στρατόπεδο, γυρνάνε πίσω. Οι Οθωμανοί ξεκινούν την επίθεση στην Πελοπόννησο, νικούν τους Βενετούς, τους εκδιώκουν, δεν το συζητούμε, αλλά στους ντόπιους φέρονται ως εάν έχουν παραδοθεί. Δεν κάνουν δηλαδή καμία καταστροφή και επιτρέπουν τους ντόπιους να έχουν τη γη που είχαν. Επομένως, αυτές οι μεγάλες οικογένειες, μάλιστα επειδή παραδόθηκαν, έχουν μια πολύ φιλική στάση απέναντι στους, στα στελέχη, ας πούμε, των απίστων, τους χριστιανούς ορθοδόξους, με αποτέλεσμα αυτών των μεγάλων οικογένειών η περιουσία να αυξηθεί. Βέβαια, η καλύτερη γη της Πελοποννήσου, επειδή ανήκε στους Βενετούς, πέρασε στους Τούρκους. Δηλαδή, η μεγαλύτερη γεωκτήμανες με τα καλύτερα χωράφια ήταν Τούρκοι. Αλλά υπήρχαν μεγάλες περιοχές που ελέγχονταν από χριστιανούς ορθοδόξους. Καμία περιοχή της Ελλάδος δεν συγκεντρώνει αυτά τα χαρακτηριστικά. Ενιαιότητα δηλαδή, μεγάλη περιοχή, γιατί εντάξει, τα μικρά ίδρα, οι σπέτσες, τώρα είναι μια σταλιά τόπος, δεν το συζητάμε. Η Πελοπόννησος είναι μια μεγάλη περιοχή, ένα βασίλειο, ρε παιδί μου. Δεν είχε τέτοια αντιπροσώπευση ισχυρών οικογενειών όπως έχει η Πελοπόννησος, ούτε τέτοιο σύνδεσμο των ισχυρών οικογενειών με την Οθωμανική εξουσία.
διότι η Οθωμανική εξουσία θεώρησε ότι είναι έμπιστοι αυτοί οι άνθρωποι και εξ αυτού ήταν φιλικοί και με το χριστιανικό στοιχείο. Αυτό το πράγμα κόντεψε να χαθεί με τα ολοφικά. Αυτό δεν γίνεται το 1715. 60 χρόνια αργότερα και λιγότερο θα γίνουν τα ορλοφικά στην Πελοπόννησο και αυτές οι μεγάλες οικογένειες θα είναι οι πρώτες που θα επαναστατήσουν εναντίον των Οθωμανών. Οι Οθωμανοί γίνονται έξω φρενών, τους πέφτουν τα μαλλιά με αυτή την ιστορία, καλούνε Τούρκα Αλβανούς για να συντρίψουν την εξέγερση, όπως ξέρετε, τα ξέρετε εσείς καλά γιατί δεν είναι η Αλβανιτιά. Καλούν Τουρκαλβανούς να συντρίψουν την εξέγερση. Οι Τουρκαλβανοί συντρίβουν την εξέγερση, η οποία ήταν τσάτρα πάτρα οργανωμένη. Για καλή τύχη του τοπικού πληθυσμού, ξεφεύγουν από αυτά που του ζήτησε η αυτοκρατορία και αρχίζουν να λαϊλατούν το σύμπαν, μουσουλμάνους, χριστιανούς να σφάζουν και να λαϊλατούν, οπότε οι Οθωμανοί τώρα ζητούν τη βοήθεια των ντόπιων για να αντιμετωπίσουν τους Τουρκαλβανούς. Τότε είναι που τους συνέλαβαν τους αρχηγούς τους και τους εκτέλεσαν εδώ στο Ναύπλιο, εξού και η Αρβανιτιά και τα λοιπά που σας έλεγα, διότι άρα αυτή η αλλαγή ξαναφέρνει τα πράγματα στο ίσο τους και η Πελοπόννησο ξαναπέφτει στα μαλακά τελικά μετά από αυτή την ιστορία. Έτσι αυτοί οι ντόπιοι άνθρωποι δεν ζουν πολύ δραματικές καταστάσεις και οι μεγάλες οικογένειες εξακολουθούν να έχουν τις γέες τους και το κύρος τους και την επαφή τους με την Οθωμανική πλευρά. Ποιες ήταν αυτές οι οικογένειες? Ήταν καμιά τριανταριά, σαρανταριά, αλλά καμιά δεκαριά από αυτές ήταν οι πιο χαρακτηριστικές. Η οικογένεια Δελιγιάννη που είπαμε στην Αρκαδία, με έδρα τα Λαγκάδια, οικογένεια Παπακώστα, οικογένεια Καλαστιμάνη είναι η Μαυρομιχαλαίοι και οι Γρηγοράκηδες και άλλες οικογένειες. Στην Μεσσηνία είναι οι Μπενάκηδες, νομίζω σε μια άλλη ευκαιρία το είπαμε. Ο Πρωθυπουργός μας, ο κύριος Σαμαράς, συνδέεται με την οικογένεια Μπενάκη Ξανχιστίας. Οι Ζαΐνιδες, οι Λόντιδες, στην Αχαΐα, οι Νοταρέοι, οι Σισίνιδες, στην Ηλία, στη Γαστούνη κτλ. Πώς? Η Περούκα, η οικογένεια Περούκα, στο Άργος, πολύ σημαντική οικογένεια. Λοιπόν, αυτές οι οικογένειες είναι οι χαρακτηριστικές της Πελοποννήσου. Και τώρα, αυτές μας αφορούν, διότι έχουν περιοχές, ολόκληρες περιοχές με χωριά, στην ουσία είναι υπό την δικαιοδοσία τους. Σε αυτές τις περιοχές, προκειμένου να ελέγχεται η ασφάλεια των περιοχών, καθώς δεν υπάρχουν οι αρματολοί, αυτοί αυτές οι μεγάλες οικογένειες μισθώνουν ενόπλους, τους κάπους που σας είπα, για να τηρείται η ασφάλεια και να αποτρέπονται οι ληστείες, διότι στην Πελοπόννησο υπήρχε παράδοση ληστείας φυσικά, όπως και στην άλλη Ελλάδα, όχι τόσο έντονη όσο στη Στερεά, διότι η Πελοπόννησος πάντα είχε πολλά φρούρια σε όλη της την έκταση και υπήρχε μια αίσθηση ελέγχου πιο πυκνού από ό,τι σε άλλες περιοχές. Τώρα, αυτές οι μεγάλες οικογένειες, μετά τη δεύτερη τουρκοκρατία και όλοι οι Πελοπόννησος βέβαια μαζί τους, γιατί όλοι οι χριστιανοί ορθόδοξοι της Πελοποννήσου εξαρτώνται από κάποιον ισχυρό χριστιανό ορθόδοξο, δηλαδή ανήκουν στη δικαιοδοσία κάποιες ισχυρής οικογένειες. Επομένως, αφορά όλους τους χριστιανούς ορθοδόξους. Ζούνε το εξής διοικητικό σχήμα, το οποίο είναι μοναδικό. Μοναδικό στην αυτοκρατορία. Πώς διοικείται η Πελοπόννησος τα τελευταία 110 χρόνια? Επισήμως συνδιοικείται. Με τον εξής τρόπο. Δεν υπάρχει αλλού αυτό το πράγμα. Η Πελοπόννησος είναι πολύ σπουδαία περιοχή. Γι' αυτό και ο πασάς της
είναι πασάς τριών ουρών. Στην Οθωμανική Αυτοκρατορία οι πασάδες ήταν μια ουράς αλόγου, γιατί το έχουν από τις τέπες, δυο ουρών και τριών ουρών. Δηλαδή ανήκει στους ισχυρότερους πασάδες της Αυτοκρατορίας, επειδή η Πελοπόννησος έχει τόσο ειδικό βάρος για την Αυτοκρατορία. Ο πασάς αυτός ορίζεται από τον Σουλτάνο, δεν το συζητούμε, έρχεται και εγκαθίσταται στην πρωτεύουσα της Πελοποννήσου. Η πρωτεύουσα της Πελοποννήσου ήταν το Νάπλιο, αλλά στο 18ο αιώνα μετακινήθηκε και έγινε η Τρίπολη η πρωτεύουσα της Πελοποννήσου, άρα είτε στο Νάπλιο είτε στην Τρίπολη εγκαθίσταται ο Πασάς. Εκεί είναι και οι φρουρές, εκεί είναι και οι διάφοροι υπάλληλοι που ανώτατοι, κατώτεροι, μεσαίοι, για τα τελωνία, για την αστυνομία, για τις φρουρές κτλ. Η Πελοπόννησος στην περίοδο της Τουρκοκρατίας είχε ένα 10% μουσουλμάνων κατοίκων, οι οποίοι κατοικούσαν ως επιτοπολείς της πόλης, το Ναύπλιο ήταν πόλη με Τούρκους κατοίκους βεβαίως, και το Άργος είχε Τούρκους κατοίκους, η Τρίπολη είχε πολλούς επειδή ήταν η πρωτεύουσα, η Καλαμάτα κτλ. Και κυρίως τα κάστρα. Δηλαδή πόλεις που να έχουν κάστρα. Γιατί έτσι αισθανόταν πιο ασφαλής, επειδή ήταν ο ένας στους 10. Μάλιστα. Έχει σημασία αυτό που σας λέω. Τώρα, υπήρχαν οι σουπασάδες, οι σουμπασίδες, δηλαδή οι επικεφαλής της αστυνομίας, όλη η διοίκηση τέλος πάντων. Αλλά το κεντρικό συμβούλιο διοίκησης της Πελοποννήσου αποτελείται από 6 άτομα. 3 και 3. 3 μουσουλμάνους και 3 χριστιανούς. Οι 3 μουσουλμάνοι είναι ο Πασάς και 2 εκπρόσωποι των μουσουλμάνων της Πελοποννήσου. Οι 3 χριστιανοί ορθόδοξοι είναι εκπρόσωποι των περιφερειών της Πελοποννήσου, συν ένας δεκύλης που η Πελοπόννησος στέλνει στην Κωνσταντινούπολη, που είναι χριστιανός ορθόδοξος και είναι στην Κωνσταντινούπολη. Άρα το σώμα που συνεδριάζει καθημερινώς στην Τρίπολη για τα θέματα της Πελοποννήσου αποτελείται από 3 και 3. Τώρα, αυτοί οι 3 χριστιανοί ορθόδοξοι που βρίσκονται στην Τρίπολη, πώς επιλέγονται? Από τους χριστιανούς ορθοδόξους. Με ποιες διαδικασίες? Κάθε χωριό εκλέγει τους προεστόρους του. Αναπεριφέρεια, κάθε χωριό στέλνει σε κάποιο κεντρικό σημείο της περιφέρειας έναν εκπρόσωπο, όπως λέγαμε για το Ζαγόρι, βρίσκονται αυτοί σε κάποιο κεντρικό σημείο και εκλέγουν έναν εκπρόσωπο για την κεντρική σύναξή τους που ονομάζεται Πελοποννησιακή Γερουσία. Η Πελοποννησιακή Γερουσία δηλαδή αποτελείται από τους εκπροσώπους των περιφερειών. Και όταν συνέρχεται στην Τρίπολη, που μπορεί να συνέλθει μία φορά ή 3 ή 2 ή 4 φορές το χρόνο ανάλογα με τα θέματα, όχι πολύ συχνά γιατί δεν είναι εύκολο να πηγαίνει κανείς από το ένα σημείο στο άλλο, ο Πελοπόννησος είναι ήπειρος. Μπορεί να παρίστανται και οι Μητροπολίτες και οι Επίσκοποι, δηλαδή η ανώτατη ιεραρχία της Εκκλησίας, και πολλές φορές και ο ίδιος ο Σουλτάνος. Ο Πασάς, τι λέω, εννοείς, ο Πασάς της Πελοποννήσου. Σε αυτή τη σύνοδο συζητιούνται όλα τα θέματα της Πελοποννήσου. Ο Πασάς στέλνει στη σύνοδο όλα τα θέματα προς έγκριση. Μπορούσε δηλαδή η Πελοποννησιακή Γερουσία να μην δεχθεί το φόρο που φτάνει. Αυτός να γυρίσει πίσω στην Κωνσταντινούπολη, δεν είναι σωστά δομημένος. Να διορίσει ο Σουλτάνος έναν επικεφαλής, ξέρω εγώ, της αστυνομίας και η σύνοδος να πει αυτός δεν μας ταιριάζει, γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο να αντικατασταθεί. Μιλάμε για δύναμη, όχι αστεία. Αυτή τώρα η Πελοποννησιακή Γερουσία
εκλέγει τα τρία πρόσωπα, τα εξής τέσσερα τελικά με το Βεκίλη, που θα είναι, θα εκπροσωπεί την Πελοπόννησο στο κεντρικό όργανο. Όλα μοιάζουν αγγελικά πλασμένα που σας είπα. Προσέξτε να δείτε. Αφού αναπεριφέρειες αυτές οι οικογένειες, οι μεγάλες, που μπορεί να είναι μία, να είναι δύο, έχουν τόσο ειδικό βάρος, τελείως τυχαία, οι εκπρόσωποι της κάθε περιφέρειας στην Πελοποννησιακή Γερουσία, δεν υπάρχει περίπτωση να μην προέρχονται από τις ισχυρές οικογένειες. Καταλάβατε. Δηλαδή η Πελοποννησιακή Γερουσία στην ουσία είναι εκπρόσωποι, μέλη, εξαρχιστίες ή άμεσοι συγγενείς των μεγάλων οικογενειών. Που προσέξτε, οι μεγάλες οικογένειες της Πελοποννήσου δεν ήταν καθόλου ενωμένες. Μισούνταν μεταξύ τους και υπήρχαν ταράφια, ταράφια. Και εδώ δηλαδή υπήρχαν φατρίες. Η μεγαλύτερο μίσος ήταν μεταξύ του Αρκαδικού κόμματος και του Αχαϊκού κόμματος, δηλαδή οι Λόντοζαΐνιδες, όπως λεγότανε, οι Λόντι και Ζαΐνι, που ήταν στην Επαλακαλά Βρήτων και Αιγίου, αυτοί έλεγχαν εκείνη την περιοχή, με τους Δελιγιανέους που έλεγχαν την Αρκαδία. Αυτοί μισούνταν μεταξύ τους. Και το κόμμα, τα δύο αυτά κόμματα, τα λέμε ας πούμε, δεν είναι κόμματα, κατά κάποιο τρόπο φατρίες, δεν ήταν μόνο αυτές οι περιοχές, διότι η Κορινθία, νοταράδες δηλαδή, κατά κανόνα ήταν μαζί με τους Αρχαιούς. Αλλά μπορούσε, οι Μαυρομιχαλαίοι κατά κανόνα ήταν με τους Μπενάκηδες, με τους οποίους είχαν κανισόγια. Αν δείτε, μα είναι μαγικό αυτό το πράγμα, άμα καθίσει κανείς και διαβάσει τους γάμους που έκαναν οι οικογένειες αυτές, μένει άναυδος από τη στρατηγική. Δεν είναι, είναι όλα προγραμματισμένα σε ακρίβεια. Πρέπει να σας πω κάτι. Σε όλη τον πληθυσμό της περίοδου αυτής υπήρχε στρατηγική. Και ο πιο φτωχός άνθρωπος, την κόρη του, την πάντρευε με στρατηγική. Ο έρωτας δεν υπήρχε. Υπήρχε αυτό το πράγμα. Σε παντρεύανε την ώρα που γεννιώσουν. Και ο πιο φτωχός άνθρωπος έλεγε, α, για να βελτιώσουμε τη θέση μας με τον Κυρκάδε, ας πούμε. Δεν θα το έκανε ο Δελιγιάννης. Τι λέμε τώρα. Ο Δελιγιάννης καθόταν και είχαν χαρτογραφία. Πόσες νύφες υπάρχουνε. Και έλεγαν, έχουμε παντρευτεί με αυτούς, με αυτούς, αυτούς, άρα ενισχύουμε τη φατρία μας. Λογικό είναι. Και το ίδιο έκαναν και άλλοι. Τα σόγια ήταν μεγάλο πράγμα, τα σόγια ήταν δύναμη. Εξού και μέχρι σήμερα. Σόι πάει τα βασίλεια. Και είμαστε πολύ εξοικειωμένοι με αυτό, γιατί το θεωρούμε αυτονόητο. Καταλάβατε. Πουνάμε το κεφάλι μας, αλλά είμαστε πολύ εξοικειωμένοι με αυτό. Εμείς τα τροφοδοτούμε αυτά τα πράγματα, σωστά, λέω, επειδή για ένα εξωτικό μέρος μιλούμε. Λοιπόν, αυτές λοιπόν οι φατρίες ήταν περίπλοκα πράγματα. Είναι μαγικό. Αυτό που συνέβαινε στην Πελοπόννησο, να το διαβάζεις έτσι από πολιτικής πλευράς, εντυπωσιάζεσαι. Δεν υπάρχει περιοχή που να έχει τόση πολιτική μέσα. Πραγματική πολιτική. Εδώ ήταν μεγάλοι παίκτες, δεν ήταν ψευτοφουκαράδες δηλαδή, ήταν μεγάλοι παίκτες, οι οποίοι δημιουργούσαν φατρίες, ενίσχυαν τις φατρίες τους μεγάλους με το ένα μετάλλο. Και προσέξτε, στις φατρίες της Πελοποννήσου δεν ήταν μόνο χριστιανοί. Ήτανε και Τούρκοι. Δηλαδή Τούρκοι γεωκτήμονες ανήκανε σε αυτή τη φατρία και στην άλλη φατρία Τούρκοι γεωκτήμονες. Δηλαδή όλη η Πελοπόννησος χόρευε καρσιλαμά. Γι' αυτό και η Πελοποννησιακή Γερουσία ήταν πολύ μεγάλο πολιτικό φορέας. Πραγματικός πολιτικός φορέας, όχι αστεία. Και προσέξτε να δείτε, όταν έγινε η Επανάσταση του 1821, θα το θυμάστε, και η Πελοπόννησος ξεκίνησε την Επανάσταση επειδή έπεσε η... κατέρευσε η Επανάσταση στη Βλαχία και στη Μολδαβία, ξεκίνησε εδώ τσατραπάτρα η Επανάσταση, δεν είχε προετοιμαστεί όπως ξέρετε, αν διαβάσετε τα απομνημονεύματα των
Πελοποννησίων έλεγαν ο Θεός να μας βοηθάει. Έτσι, ξεκινάμε όπου να είναι, Γιούργια και ό,τι γίνει, κατά κάποιο τρόπο. Ναι, μέσα σε αυτή την μη συντονισμό των πραγμάτων, το πρώτο όργανο συντονισμού της Επανάστασης που δημιουργήθηκε αμέσως με το Καλημέρα είναι η Πελοποννησιακή Γερουσία. Γιατί? Γιατί υπήρχε, όπως λέμε στα αρχαία ελληνικά, know-how. Ξέρανε, ήταν στημένος ο μηχανισμός. Στάθηκε αμέσως μήμα, παιδιά, μαζευόμαστε, το στήσανε, το είχαν στημένο. Και έτσι οι οικογένειες, οι οποίες είχαν τόσο μεγάλη πολιτική εμπειρία πριν από την Επανάσταση, τώρα πήραν πάνω τους την οργάνωση, ας πούμε, της Πελοποννήσου. Αμέσως, με το Καλημέρα. Πελοποννησιακή Γερουσία. Κάνουμε το διάλειμμα μας. Σας το παρέχουμε.